Η Αμαριλής, όπως σας έχω προετοιμάσει από την αρχή της εβδομάδας, είναι κοντά μας για να την γνωρίσουμε και να την γνωρίσετε καλύτερα. Την καλησπερίζω αμέσως τώρα. Αμαριλής, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Το όνομά σου εξ αρχής, επειδή είναι σπάνιο, από πού προέρχεται? Μαρουλιό είμαι βαφτισμένη. Μαρουλιό. Φυσικά Μαρουλιό δεν με φώναξαν ποτέ. Ναι. Μαριλή έτσι με φωνάζουν οι δικοί μου άνθρωποι. Γιατί ο Μαριλής ήρθε έτσι λίγο πιο μετά, πιο καλλιτεχνικό. Μόλις ξεκίνησα δηλαδή τα πρώτα μου βήματα στη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ καλλιτεχνικό πλέον. Έτσι όπως το διαμόρφωσες. Άμα σας αρέσει, χαίρομαι πολύ. Το ότι δεν δέχεις εντολές το εμπεδώσαμε μέσω του νέου τραγουδιού. Θα ήθελα να μάθουμε ωστόσο αν αρέσκεσαι να δίνεις. Σαφώς και όχι, γενικά δεν είμαι της προστακτικής. Νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα παίζει ρόλο ο τρόπος. Και έτσι μπορείς να κερδίσεις πολύ ωραία πράγματα, να κάνεις πράγματα, να γίνει πιο εύκολη η ζωή σου. Εάν έχεις έναν ωραίο τρόπο, όλα λύνονται. Είναι πάρα πολύ απλά. Από πού προέρχεσαι, από πού κατάγεσαι μάλλον? Ο μπαμπάς μου, η καταγωγή του μπαμπά μου είναι κοντά σε εσάς. Είναι κάτω στην Ταβάτικα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε. Σοβαρά. Από τη Λακωνία εδώ. Ταβάτικα, βεβαίως και τα γνωρίζουμε. Ναι, έχουμε καταγωγή από εκεί. Πολύ ωραία. Οπότε, στο επώνυμο, το επώνυμο σου πώς είναι? Οικονόμου. Οικονόμου. Μάλιστα. Οπότε τη γνωρίζει τη Λακωνία? Βέβαια. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχω έρθει λόγω έτσι υποχρεώσεων. Αλλά το αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου. Να είσαι καλά. Ευχόμαστε να έρθεις και με υποχρέωση πλέον. Να τραγουδήσεις σε κάποιο μέρος. Μου έχει λείψει και το ωραίο το χτυποδάκι που τρώω εκεί στη Νεάπολη. Και οι ωραίες παραλίες, ε. Και βέβαια. Βραβεύτηκαν ούκο λίγες πριν από λίγες μέρες. Έτσι ακριβώς. Πριν πάμε να μιλήσουμε, Αμαριλής, για τη συνεργασία σου με τον Παντελή Παντελίδη και το νέο σου τραγούδι, τι θα έλεγες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να μοιραστείς μαζί μας το ξεκίνημά σου, να σε γνωρίσουμε καλύτερα όσον αφορά την καριέρα σου, εννοώ? Εγώ τραγουδούσα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν καλές φωνές. Ο μπαμπάς αυτοδίδακτα έπαιζε κιθάρα. Ο αδερφός μου είναι μουσικός. Γενικά η μουσική υπήρχε στη ζωή μας και στην οικογένειά μου από μωρό. Οπότε προέρχεσαι από μουσική οικογένεια. Ακριβώς. Επαγγελματικά, εκτός από τον αδερφό μου, οι γονείς μου απλά τους άρεσε. Τους άρεσε να τραγουδάνε. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική. Έτσι κι εγώ, και όσο μεγάλωνα και στο σχολείο, στις χοροδίες, ήμουνα έτσι πάντα με πολύ πάθος και με πολύ αγάπη, πολύ ενεργητική όσον αφορά τη μουσική. Σιγά σιγά πέρασε ο χρόνος και γύρω στα 16-16,5 ένας οικογενειακός φίλος που είχε ένα νυχτερινό μαγαζί μου έκανε πρόταση και έτσι ξεκίνησα σαν χόμπι, φυσικά γιατί είχα και το σχολείο το πρωί, να τραγουδάω. Φαντάζομαι ότι η προέρχεσαι από μουσική οικογένεια ήταν το πρώτο ερέθισμα για να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε να τραγουδώ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν με είχα φανταστεί ποτέ να κάνω αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, ως παιδάκι ήθελα να γίνω γιατρός. Αυτή ήταν η αγάπη μου η μεγάλη. Ναι. Και απλά μου άρεσε να τραγουδάω. Το πώς προέκυψε, ούτε εγώ κατάλαβα και το πώς μπήκα έτσι στον χώρο. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και μετά τη συνέχεια την ξέρετε. Τα καλύτερα πράγματα άλλωστε έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Συμφωνώ. Η πρώτη καλή πρόταση ήρθε στα 16 σου, αυτή ήταν? Η πρώτη πρόταση μου έγινε εκεί γύρω στα 16,5. Πάντα για την Αθήνα μιλάμε. Μιλάμε για την Αθήνα, ναι. Και είχα και γενικά την τύχη και από μικρή ηλικία να κάνω πάρα πολύ όμορφες συνεργασίες. Συνεργάστηκα με σπουδαίους καλλιτέχνες που αυτό με βοήθησε πολύ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και καλό σχολείο για μένα. Ναι. Απέκτησε εμπειρία αρκετή. Η δισκογραφία φυσικά ήρθε πολύ πιο μετά. Αλλά οι συνεργασίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές από τα πρώτα μου βήματα. Μάλιστα. Ποιες φωνές, Αμαριλής, της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, σε καθοδηγούσαν τότε κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, τα ιδάλματά σου δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακούω και άκουγα και τα ακούσματά μου γενικότερα ήταν διάφορα, γιατί ακούω και ξένη μουσική πολύ και ελληνική. Σε μικρότερη ηλικία ήμουνα, ας πούμε, τραγουδούσα πιο πολύ ροκ τραγούδια, εναλλακτική ροκ μουσική. Ναι. Το λαϊκό πάντα το αγαπούσα, αλλά ήρθε πιο μετά, μεγαλώνοντας.
έτσι ορίμασε μέσα μου το λαϊκό. Τα λαϊκά ακούσματα τα είχα γιατί άκουγα από μικρή τον Γιάννη τον Πάριο, που του έχω και τεράστια δυναμία. Τον Γιώργο τον Ταλάρα, είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες που θαυμάζω. Τη Χαρούλα την Αλεξίου. Θα δικήσω πολλούς, γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε σπουδαίες φωνές στην Ελλάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Πού κατατάσσεις μουσικά το στυλ της μουσικής, των ερμηνεών σου εννοώ, των τραγουδιών? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάζω μια ροκ λαϊκή υπόσταση. Διαχωρίζεις το έντεχνο σε έντεχνο, άτεχνο ή λαϊκό, pop κτλ.? Σαφώς και όχι. Δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλα στη μουσική. Το θεωρώ λάθος και είμαι βέβαιη γι' αυτό και σίγουρη, διότι ένα ποιοτικό τραγούδι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν είναι εμπορικό ή το αντίθετο. Νομίζω ότι ένα καλό τραγούδι είναι ένα καλό τραγούδι. Αν αγαπηθεί από τον κόσμο, είναι σεβαστό. Συμφωνώ. Πριν πάμε να μιλήσουμε για τη συνεργασία σου με τον Παντελή Παντελίδη, λέω να γυρίσουμε έτσι λίγο το χρόνο πίσω, στο 2011, μια αγαπημένη μπαλάντα να μοιραστούμε με τους ακροατές. Τι λες? Το σήμερα έκλαψα πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Ότι εσύ κι εγώ, όσο εγώ εσύ, όπου εμείς μαζί. Πότε αγάπη μου δεν έκανα ταξίδια, είχα τα μάτια σου και έφτανε αυτό. Ήμασταν ένα και αγαπούσαμε τα ίδια, τον εαυτό σου εσύ και εγώ εμάς για δυο. Τον εαυτό σου εσύ και εγώ εμάς για δυο. Σήμερα έκλαψα πολύ για αυτή τη δύσκολη στιγμή, για την αγάπη αυτή που τώρα πια πεθαίνει. Μοιάζει αυτός ο χωρισμός πιο δυνατός, κι από τα λόγια μας η στάχτη τώρα μπαίνει. Είναι το συναίσθημα βαρύ κι εμείς δυο ξένοι. Αμαρυλής, όταν ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει τέτοια τραγούδια πονεμένα, να το πω, τι εικόνες πρέπει να έχει στο μυαλό του? Όταν σε τα ερμηνεύει στο στούντιο ή στο live, γιατί είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό, νομίζω στο live στο θα ήθελα να μάθω. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχεις, ας πούμε, το ερέθισμα του κόσμου που μπορεί να σε παρασύρει. Ακριβώς. Υπάρχει ένα λυσβερίσι εκπληκτικό που κάθε φορά, κάθε βραδιά είναι διαφορετικό, ανάλογα με την ενέργεια. Αυτό είναι που σου δίνει και σε βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπεις μέσα στο τραγούδι και να τραγουδήσεις το στίχο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις το στίχο, να νιώθεις κάθε λέξη που τραγουδάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επίσης ο κόσμος είναι αυτός που σε βοηθάει με την ενέργειά του, με την αγάπη του, με το χειροκρότημά του. Αυτό πρέπει να βγει και αβίαστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπει σε διαδικασία να πει ότι τώρα ερμηνεύω. Αυτό πρέπει να βγει από μέσα σου. Διαταγές, μουσική Παντελής Παντελίδης και στίχους. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Προέκυψε πάρα πολύ όμορφα, μέσα από μια φιλία. Τι να πω για τον Παντελή. Ποιος διέταξε ποιον για να συμβούν όλα αυτά? Ο Παντελής καταρχήν είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος και τόσο ευγενής και συνεσταλμένος, που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να διατάξει κανέναν. Τον έχω γνωρίσει και εγώ και οι ακροατές μου ραδιοφωνικά πριν από ένα μήνα, ήταν κοντά μας. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον εκτιμώ απεριόριστα. Πριν ακόμα τον γνωρίσω,
Είχα εκπλαγεί από τον τρόπο που γράφει, από τον τρόπο που ερμηνεύει. Έχει ένα πηγαίο ταλέντο, έχει ένα τρόπο που αποτυπώνει όλα τα συναισθήματα στα τραγούδια και συνδυάζει μια, ας πούμε, ένα βιωματικό ίσως παρελθόν με ένα απίστευτο ταλέντο, και όλο αυτό το πράγμα βγαίνει με μια ειλικρίνεια και με μια αλήθεια. Βγαίνει αβίαστα. Ακριβώς, χωρίς να φανεί. Όχι χωρίς να φανεί, δεν υπάρχει καμία κατασκευή και τίποτα επιτιδευμένο πάνω του. Αυτό το διέκρινα ακόμα και πριν το γνωρίσω. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Τα συμπεριέλαβα κατευθείαν και στο πρόγραμμά μου. Μόλις γνωριστήκαμε και κάναμε έτσι και παρέα, ταυτιστήκαμε και καλλιτεχνικά. Αλλά πέρα από αυτές, εκτίμησα πάρα πολύ τον χαρακτήρα του, γιατί είναι πολύ ταπεινός, ένας φοβερά γενναιόδωρος άνθρωπος, με μια απίστευτη ειλικρίνεια. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Και δεν γίνεται να μην τον αγαπήσεις. Ναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον εκτιμώ, τον σέβομαι απεριόριστα ως καλλιτέχνη και πάρα πολύ ως άνθρωπο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, η οποία έτσι ήρθε και προέκυψε πάρα πολύ όμορφα. Τι να πω, ειλικρινά νιώθω τέλεια, νιώθω πάρα πολύ, πολύ καλά. Με όλα αυτά που ακούω, φαντάζομαι ότι θα κρατήσει για αρκετά χρόνια η συνεργασία σας. Για πολλά, μην πω. Εγώ τώρα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Σαφώς, αλλά απολαμβάνουμε τώρα την πρώτη μας αυτή δουλειά, την πρώτη μας συνεργασία. Θα χαρώ πάρα πολύ να υπάρξουν και άλλες. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπαίνω στην διαδικασία να σκεφτώ. Θα το σκεφτώ σε λίγο το επόμενο βήμα. Τώρα απλά χαίρομαι και προσπαθώ να, όσο μπορώ, να απολαύσω αυτό που μου συμβαίνει. Δεν κάνεις σχέδια για το μέλλον? Ζεις την καθημερινότητα μόνο? Είναι, ας πούμε, φιλοσοφία στη ζωή σου? Ζω το σήμερα, αλλά σαφώς και είμαι ένας άνθρωπος, επειδή έχω και μια τελειομανία, που θέλω να εξελίσσομαι και θέλω να κάνω βήματα μπροστά. Θέλω, ας πούμε, να υπάρχει εξέλιξη. Αλλά όλο αυτό χωρίς πολλή σκέψη. Μου αρέσει να υπάρχει συνέπεια, αλλά να υπάρχει και αλήθεια και ειλικρίνεια. Κοίτα, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, εκτός του ότι είναι ευλογία, έρχεται η στιγμή σου που, ξέρεις, παίρνει το νερό στα βλάκια και πάει μόνο του. Τα πρώτα μηνύματα από τη συνεργασία σας, από το τραγούδι Διαταγές, ποια είναι? Πάρα πολύ όμορφα μηνύματα. Ο κόσμος το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και το αγάπησε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έτσι κι αλλιώς και η αγάπη του κόσμου για τον Παντελίδη είναι εμφανέστατη. Τα social media τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου? Γιατί νομίζω τα έχεις χρησιμοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται κι αλλιώς, ή καλλιτέχνες να μην τα χρησιμοποιήσετε, και για το καινούριο τραγούδι που έχει ήδη αρκετά views. Νομίζω ότι τα κοιτάτε όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Και η εταιρεία σου και εσείς όμως καλλιτέχνες. Τα παρακολουθώ, αλλά δεν υπάρχει ψυχαναγκασμός σε αυτό. Όλα αυτά είναι στον χρόνο τους. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, μια αύρα τη νιώθεις, την καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, νομίζω από τα live αυτό το καταλαβαίνεις. Στο μαγαζί στο οποίο. Μπορώ να σου πω και ακόμα πριν από το live. Μόλις άκουσα το τραγούδι, ναι, κατευθείαν κάτι μου χτύπησε μέσα μου. Μόλις το τραγούδισα, είπα, αυτό είναι πάνω μου, είναι για μένα. Ξέρεις, έχει να κάνει καθαρά με το πώς νιώθεις την ώρα που τραγουδάς κάτι. Δεν μπορεί να ταιριάζουν όλα τα τραγούδια σε όλους. Η έκτη αίσθηση που λέμε. Και δεν έχει να κάνει με το αν ένα τραγούδι είναι καλό ή όχι. Μπορεί να έχει να κάνει με το αν είναι κατάλληλο. Από κάθε τραγούδι πρέπει να υποθεί από τον κατάλληλο άνθρωπο. Όντως, αυτό σου ταιριάζει πάρα πολύ. Λέω να το μοιραστούμε για λίγο. Πάμε. Η Αμαρελή στην παρέα μας, ζωντανά στον Fly, 89,7, 33 λεπτά μετά τις 8. Σε λίγα λεπτά θα μάθουμε περισσότερα. Και φυσικά θα τις μεταδώσω και τις δικές σας ερωτήσεις και τα λοιπά. Μείνετε εδώ. Τέλος υπομονή μου λίγησα. Τέλειωσα. Πίστεψα στον έρωτά σου, μα τον εαυτό μου πάλι αδίκησα. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ. Όπως πολλές τώρα γύρισες αυτές. Τι περίμενες? Υποχωρήσεις μη ζητήσεις. Τέλειωσαν
μόνη μου λυγίσα. Τέλειωσα. Άντεξα στις προσβολές σου, όμως η καρδιά μου είναι αλήθισσα. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ. Όπως πολλές τώρα γύρισες αυτές. Τι περίμενες, υποχωρήσεις μη ζητήσεις. Τέλειωσαν κι αυτές. Μαριλής, τι γίνεται στο το μαγαζί όταν ερμηνεύεις αυτό το τραγούδι? Τώρα τι να σου πω, αυτό πρέπει να το δεις. Δεν μ' αρέσει να μιλάω, δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα να μιλάω για τον εαυτό μου. Με τριόφρονος χαρακτήρας. Προτιμώ να μιλάνε οι άλλοι για μένα. Αλλά το έχει αγαπήσει ο κόσμος και είναι πάρα πολύ εκδηλωτικός. Και φαντάζομαι ότι είναι αρκετά νωρίς, γιατί έχει κλείσει μια εβδομάδα το τραγούδι που έχει βγει στα ραδιόφωνα και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη. Αυτή τη στιγμή που είσαι, πού εμφανίζεσαι, να μάθει ο κόσμος που ίσως θέλει να βρεθεί? Στο Φραντζέλικο με τον Γιώργο Γιαννιά. Στο Φραντζέλικο, μάλιστα, πολύ ωραίο μαγαζί. Είμαστε μια ωραία παρέα από νέα παιδιά. Έχουμε φτιάξει ένα άκρο διασκεδαστικό πρόγραμμα. Ο κόσμος μας τιμάει με την παρουσία του. Δουλεύουμε, να φανταστείς, 4 μέρες τη βδομάδα. Μια χαρά από για την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο. Για την εποχή που ζούμε, μια χαρά. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Και σημαίνει ότι πάτε πάρα πολύ καλά για να δουλεύετε και 4 μέρες. Πάμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ο κόσμος, όσα προβλήματα και να έχεις, θες να ξεδώσεις, θες να περάσεις καλά, το έχεις ανάγκη. Αυτό είναι μία ανάγκη, είναι μία βασική ανάγκη, θεωρώ. Δεν πιστεύω ότι η διασκέδαση είναι πολυτέλεια. Μη σου πω ότι λόγω οικονομικής κρίσης και όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως τώρα το έχουν πιο πολύ ανάγκη όλοι εμείς να διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε δηλαδή από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα. Σαφώς. Απλά πρέπει πέρα από αυτό να γενικά να προσέχουμε και τις επιλογές μας. Πρέπει κάποια στιγμή να ανακάμψουμε, να αρθοποδήσουμε. Γιατί με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να δούμε και πράξεις. Σωστό. Για τον Γιώργο Γιαννιά, νομίζω το Φραντζέλικο είναι σαν το σπίτι του. Είναι πολλά χρόνια εκεί. Έχει τραγουδήσει και 4 σεζόν, όπως γνωρίζετε. Νομίζω και 3 χρόνια που είχα έρθει ήταν τότε με τον Χρήστο Μενιδιάτη, αν δεν κάνω λάθος, και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο ξεκίνημά του. Μπορεί να είναι και 5 χρόνια. Εκεί ήταν και έχει παραμείνει. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει μαγαζί ο Γιώργος Γιαννιάς. Έχει τραγουδήσει νομίζω και σε άλλο χώρο. Αλλά ναι, έχει κάνει αρκετές σεζόν εκεί. Η εμφανίσεις σας, όπως είπαμε, 4 ημέρες με κόσμο καθημερινά. Εντάξει, Σάββατο εννοείται. Όχι, καθημερινά. Όχι μόνο το Σάββατο. Α, και τις καθημερινές. Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Και είναι ωραίο γιατί βλέπω κόσμο που έρχεται συνέχεια. Δηλαδή, κόσμος που μας βλέπει πολλές φορές, έρχεται συχνά. Αυτό σημαίνει ότι τους αρέσει το πρόγραμμα, περνάνε όμορφα, δεν το βαριούνται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα που συμβαίνουν. Και χαίρομαι που συμβάλλω και εγώ σε αυτό. Βεβαίως. Μέχρι πότε θα διαρκέσει? Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα πάτε δηλαδή και μέσα στο καλοκαίρι, θα είστε εκεί? Φαντάζομαι ότι θα είμαστε για αρκετό χρόνο. Απλά δεν γνωρίζω ακόμα, δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Πολύ ωραία. Τι θα λέγεις τώρα να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις, μηνύματα ακροατών? Μεγάλη μου χαρά. Όποια δεν θέλεις δεν απαντάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει, ως χαρακτήρας, από ό,τι ακούει, είσαι χαμηλών τόνων και από ό,τι σε ξέρει από την τηλεόραση, από τις εμφανίσεις σου. Είναι όντως έτσι, είσαι όντως έτσι στην καθημερινότητά σου? Ναι, είμαι χαμηλών τόνων. Γενικότερα δεν μ' αρέσει να φωνάζω. Είτε με την παρουσία μου, είτε με το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου αρέσει όμως είναι ότι όσο ήρεμη είμαι γενικά στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου, τόσο εκρηκτική και δυναμική είμαι στις live εμφανίσεις μου. Υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, ένα άκρο. Είμαι λίγο των άκρων. Και όλο μου τον δυναμισμό και όλη μου την έκρηξη τη βγάζω εκεί. Να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Το ότι δεν εμφανίζεσαι πολύ συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές κτλ. Δεν ξέρω αν σου γίνονται προτάσεις. Το κάνεις συνειδητά, εσύ δεν θέλεις να γίνεις, ας πούμε, τηλεοπτικός μαϊντανός, να το πω έτσι λαϊκά? Θεωρώ ότι η επικαιρότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου, να σου προσφέρει μια σημαντική βάση. Ναι. Ειδικά, τέλος πάντων, να μιλήσω για τον εαυτό μου, αν και δεν αισθάνομαι άνετα, αλλά
Εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που μπορώ, όσο μπορώ καλύτερα. Θα ήθελα να αφήσω και το δικό μου αποτύπωμα στη μουσική με τα χρόνια και τη δική μου ταυτότητα και ο κόσμος να με μάθει μέσα από τα τραγούδια μου και μέσα από τη δουλειά μου. Η επικαιρότητα δεν μου λέει τίποτα. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι. Άλλα είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν για να εδραιωθείς στη μουσική. Πώς θα ήθελες να είναι η Αμαρίλης μετά από 15-20 χρόνια όσον αφορά τα μουσικά πράγματα εννοώ? Ποιο είναι το όνειρό σου? Τίποτα. Θα ήθελα να είμαι καλά, καταρχήν να έχω την υγεία μου. Εννοείται. Πάνω απ' όλα. Να κάνω ωραίες επιλογές, να έχω πει ωραία τραγούδια, να φτιάξω ένα πάρα πολύ όμορφο ρεπερτόριο. Να έχω την αγάπη του κόσμου, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και να είμαι έτσι όπως είμαι τώρα, ευτυχής και υγιής. Εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι που αγαπώ και όλος ο κόσμος φυσικά να είναι καλά. Η Σοφία ρωτάει πόσο δύσκολο είναι να αναδυθείς στον χώρο αυτό στον οποίο βρίσκεσαι και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έτσι συνάντησες στο ξεκίνημά σου, αλλά και τώρα εγώ θα έλεγα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι βρίσκομαι σε ένα χώρο που είναι όλα αγγελικά πλασμένα και εύκολα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά αυτή. Πρέπει να είσαι συνέχεια, ας πούμε, σε μια εγρήγορση, σε μια αναζήτηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχω συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες και εγώ, όπως όλοι, και σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επαγγέλματα. Το κάθε επάγγελμα έχει τις δικές του δυσκολίες. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε και σε ένα καθεστώς, ας πούμε, ανθρωποφαγίας που όλοι λειτουργούν ανταγωνιστικά και με πλησόπλα τα μαχαιρώματα. Αλίμονο. Αλλά έτσι όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν. Οι χώροι είναι οι ίδιοι. Οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά. Εγώ προσπαθώ να κοιτάω μπροστά, να βάζω τους στόχους μου και από εκεί και πέρα... Τι να κάνουμε. Και να επιλέγεις ανθρώπους που σου κάνουν. Έτσι απλά. Σχολές υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να μυρολατρούμε και να γκρινιάζουμε. Να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε δουλειά και πάμε καλά. Όλα ξεπερνιούνται, Σοφία μου. Στο ίδιο πλαίσιο και η ερώτηση του Πάνου έχει σχέση. Αν έχεις δεχθεί άσεμνες προτάσεις για να πετύχεις το καλύτερο στην καριέρα σου. Όχι, δεν έχει. Δεν μου έχει τύχει, δεν μου έχει συμβεί αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με... Ξέρεις, αν λειτουργούμε καμιά φορά ως πόλος έλξης, ας πούμε, ναι. Αλλά γενικότερα πρέπει να δώσεις και ένα έστω μικρό δικαιωματάκι, ας πούμε, να αφήσω ένα παραθυράκι ανοιχτό. Εγώ είμαι πολύ κάθετη σε κάποια πράγματα και δεν μου έχει συμβεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μιχάλης, οι απαγορευμένες ουσίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο επάγγελμα αυτό, όπως τουλάχιστον διαδίδεται? Όχι. Καλά, δεν μπορώ να γνωρίζω καθένας τι κάνει. Τώρα εγώ είμαι και πολύ της υγιεινής διατροφής, πολύ της γυμναστικής. Εντάξει, κάποιες φορές, ας πούμε, μπορεί να τύχει να πιούμε ένα ποτάκι για να έρθουμε σε μια έτσι ωραία, να νιώσουμε έτσι λίγο πιο όμορφα. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, εγώ δεν είμαι πολύ ούτε του ποτού. Κάνω, πώς να το πούμε, ας πούμε ότι κάνω ένα πρωταθλητισμό στη δουλειά μου. Είμαι πολύ προσφυλωμένη και πολύ πειθαρχημένη. Ο Ηλίας ρωτάει αν έχει σχέση και αν ο γάμος είναι στα σχέδιά σου. Ηλία μου, βρίσκομαι σε μια σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό. Να είμαστε καλά, να μας αξιώσει ο Θεός, να πάρουμε την ευλογία του Θεού, βέβαια. Νομίζω θα απογοητεύσει ο Ηλίας τώρα. Όχι, γιατί. Δεν πιστεύω. Κι εγώ δεν το πιστεύω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, η Μαρία ρωτάει με ποιο καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς που δεν το έχεις κάνει ως τώρα. Ποιος καλλιτέχνης, ας πούμε, ήταν από την αρχή στο όνειρό σου στα όνειρά σου, το είχες ονειρευτεί να συνεργαστείς? Δεν θέλω να δικήσω τώρα, αν πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω μια δυναμία στον Γιώργο Μαζονάκη. Και όπως επίσης θα μου άρεσε πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Παντελή. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα, το εύχομαι κι εγώ. Και να σας δούμε και από κοντά σε κάποιο μαγαζί στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά τέλειωσαν και οι ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι εσύ να πεις στους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Αισιοδοξία, χαμόγελα, χαρές. Τα καλύτερα. Το ότι δεν δίνεις και δεν δέχεσαι διαταγές, μου το είπες εξ αρχής. Όμως τώρα εγώ είμαι στην άσχημη θέση να σου δώσω μια διαταγή. Δεν είναι δική μου, είναι των ακροατών. Θέλω να ακούσω ένα καπέλα το ρεφρέν της νέας σου επιτυχίας. Έτσι για λίγο. Τώρα, τέτοια ώρα δεν έχει ανοίξει ούτε ο λαιμός μου. Πώς θα τραγουδήσω?
Εντάξει, θα προσπαθήσω να πω έτσι λίγο να τραγουδήσω, να μην με αδικήσετε, γιατί είναι η ώρα που δεν έχει ανοίξει και η φωνή μου ακόμα. Δεν έχει σημασία, έτσι είναι δευτερόλεπτα. Τέλειωσα, μάζεψα τα πράγματά μου, τέλος υπομονή μου λυγίσα. Τέλειωσα, μάζεψα τα πράγματά μου, όμως η καρδιά μου είναι αλήτησα. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες, έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου δεν γίνομαι εγώ όπως πολλές. Τώρα γύρισες αυτές, τι περιμένες? Υποχωρήσεις μη ζητήσεις, τέλειωσαν κι αυτές. Που να έχει ανοίξει η φωνή η Αμαρίλης. Νομίζω ότι δεν έχουν παράπονο οι ακροατές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή αντάμωση, εγώ θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχία στο σταθμό σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίσης, να είσαι καλά. Να είστε καλά.